12 ώρες σχεδόν ήταν στο δρόμο οι πρόσφυγες του κέντρου φιλοξενίας της Θήβας, κρατώντας αποκλεισμένη την παλιά εθνική οδό Θήβας Αθήνας μπροστά από το κέντρο, διαμαρτυρόμενοι και απαιτώντας τη μεταφορά τους σε διαμερίσματα της Αθήνας. Λίγο μετά τις 2:30 το μεσημέρι της Πέμπτης, ομάδα προσφύγων που φιλοξενείται στο hot spot τις έβαλε στο δόστρωμα και με κάδους απορριμμάτων σίδερα και ξύλα έκλεισαν το δρόμο. Στο σημείο έσπευσε από την πρώτη στιγμή ισχυρή αστυνομική δύναμη προκειμένου να αποτρέψει τυχόν επεισόδια με διερχόμενους οδηγούς να ρυθμίσει την κυκλοφορία των οχημάτων και να πείσει τους πρόσφυγες να απελευθερώσουν το δόστρωμα. Δημιουργήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά ουρές χιλιομέτρων από σταθμευμένα οχήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας που εγκλωβίστηκαν στο σημείο λόγω της διαμαρτυρίας των προσφύγων. Η κίνηση των οχημάτων από και προς την Αθήνα από το παλαιό εθνικό δίκτυο διεξαγόταν για ώρες μέσω της διαδρομής Πλατεές με Λισοχώρη, Λουτουφή, Θήβα. Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ, δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα. Έχουμε κράτος, υπάρχει κράτος. Βλέπεις εσύ να υπάρχει κράτος. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Τι άλλο να σου πω. Θα θέλουμε να πάμε για δουλειά και δεν μπορούμε να πάμε για δουλειά. Έχουν κλείσει το δρόμο εδώ. Ταλαιπωρούμαστε. Και θα χάσουμε και το μεροκάματο στο τέλος. Να πάμε στα καλώδια που είναι ούτε ένα χιλιόμετρο και δεν μπορούμε να πάμε. Τελικά, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, οι πρόσφυγες πίστηκαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν από το σημείο.